Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Γιάννη τον Βασιλιάδη. Μ' ακούει ο Γιάννης? Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, έτσι? Ναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα το συγκεκριμένο έγκλημα που έχει συγκλονίσει, έχει εξοργήσει το λαό, την νεολαία της Θεσσαλονίκης, όλης της Ελλάδας και τον κόσμο του αθλητισμού νομίζω ολόκληρο. Αναδεικνύει, φέρνει στην επιφάνεια δηλαδή ένα κοινωνικό φαινόμενο, αυτό της οπαδικής βίας. Ναι. Το οποίο κατά τη γνώμη μας προκύπτει μέσα στο σύστημα, στην κοινωνία τέλος πάντων που ζούμε. Και εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω. Μιλώντας με αυτά τα παιδιά, έτσι, οργανωμένος εσύ σε μια νεολαία, έτσι, είσαι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγνέ, μιλώντας με αυτά τα νέα παιδιά, έτσι, ή μιλώντας με κάποια από αυτά τα νέα παιδιά, είναι σε θέση να καταλάβουν ότι η οργή και η αγανάκτηση την οποία βγάζουν είναι με λάθος προσανατολισμό? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί για μένα αυτό είναι η ουσία. Ναι, σίγουρα αυτό είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο εμπορευματοποιημένος επαγγελματικός αθλητισμός είναι που γεννάει αυτά τα φαινόμενα, αυτό που σας είπα, η κοινωνία στην οποία ζούμε. 100%. Αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία στην οποία θα πάει μετά. Έτσι, δηλαδή, αν τα καταλάβαινε όλα αυτά, φυσικά δεν θα μιλούσαμε για έναν τέτοιον άνθρωπο, ούτε θα κατέληγε στο να είναι ανθρωποειδές. Ναι. Το ζήτημα είναι αν καταλαβαίνει αυτό το παιδί και το οποιοδήποτε άλλο παιδί που μπορεί να βλέπει όλες αυτές τις ενέργειες και κάποια παιδιά να τις θαυμάζουν, το λέω σοκαρισμένος, αλλά υπάρχουν και τέτοια παιδιά, έτσι. Λοιπόν, να αντιλαμβάνονται ότι αυτό το οποίο εκφράζουν προς τα έξω ουσιαστικά μαχαιρώνει τον εαυτό τους εκτός των άλλων. Ναι, κοιτάξτε τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση τώρα για το ποιος μπορεί να καταλάβει και σε ποιο βαθμό και σε ποιο πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι αυτό έχει σημασία που το τονίζουμε, ότι αναδείχθηκε δηλαδή αυτό το φαινόμενο, όπως και η δράση διαφόρων συμμοριών, η οποία οξύνεται και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και παντού, η οποία εκφράζεται σε αυτό το επίπεδο του αθλητισμού, της οπαδικής βίας. Όμως, για να απαντήσω κάπως και στο ερώτημά σας, διαχρονικά και πρόσφατα έχει αξιοποιηθεί και απέναντι στην αγωνιστική δράση του λαού και της νεολαίας. Ναι, αλήθεια, και εδώ κάπως έρχεται η απάντηση σε αυτό που λέτε, ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα που λιμένονται και το χώρο του αθλητισμού και συνολικά μέσα στη κοινωνία μας, που όλα τα κοινωνικά αγαθά, όλα τα δικαιώματα της νέας γενιάς είναι εμπορεύματα, υπάρχει ανάγκη από αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα να έχουν και τους φανατικούς, να το πω έτσι, υποστηρικτές τους. Ναι. Δεν μιλάω για την αγάπη για μια ομάδα. Όχι. Δεν μιλάω για την αγάπη για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, για οποιοδήποτε άθλημα. Μιλάω όμως για την υποστήριξη αυτών των συμφερόντων. Και με αυτή την έννοια είναι και πολύ βολικό οι νέοι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, οι νέοι των εργατικών λαϊκών οικογενειών, είναι πολύ βολικό για το σύστημα να βλέπουν ως αντίπαλο τον φίλαθλο, τον υποστηρικτή της άλλης ποδοσφαιρικής ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής ομάδας. Και σε αυτή τη βάση... Να αποπροσανατολίζονται ουσιαστικά. Να αποπροσανατολίζονται. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιάννη, ζεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι? Ναι. Καταλαβαίνετε, γιατί το συζητούσαμε και πριν με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Καταλαβαίνατε, φαντάζομαι, γιατί έχω επαφές με την πόλη, μιλάω συχνά, ναι, ότι ήταν κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα γινόταν. Θα φτάναμε σε σίγουρα αυτό το σημείο. Σίγουρα. Θεωρώ σίγουρα ότι για πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, η πόλη είναι μπαρούτη. Εδώ είχαμε περιστατικά οπαδικής βίας κατά τη διάρκεια των lockdowns. Ναι.
σίγουρα και είναι και αλλού, δεν είναι και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας. Mm. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι ιδιαίτερα οξυμένο το ζήτημα, το πρόβλημα. Όμως αυτό, τέλος πάντων, για να καταλήξω κάπως και σε αυτό που βάλατε στην αρχή που ρωτήσατε, ότι πραγματικά μόνο αν ο λαός και η νεολαία γίνει πρωταγωνιστής και όχι θεατής των εξελίξεων, πραγματικά μέσα από τους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος, μέσα από την ανάπτυξη αγώνων, διεκδικήσεων που αφορούν όλες τις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας και στο μέτωπο του αθλητισμού, που είναι σημαντικό, μόνο έτσι μπορούν και οι συγκεκριμένες ομάδες, συμμορίες και τα λοιπά να μπουν στο περιθώριο. Και είναι, ξέρετε, πολύ ελπιδοφόρα η καταδίκη από πάρα πολλούς φορείς, η συζήτηση που έχει ανοίξει συνολικά για το σε ποια κοινωνία δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα και πώς αντιμετωπίζονται, και η δήλωση που είδα παλεμάχων, προέδρων βετεράνων του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, και άλλων παλαιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι καταδικάζουν το γεγονός, θέτουν το ζήτημα της οπαδικής βίας, θέτουν το ζήτημα, το κοινωνικό ζήτημα, τις κοινωνικές αιτίες που το γεννούν, και αναδεικνύουν ακριβώς και αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι μέσα και στα γήπεδα και έξω από αυτά, πολλές φορές γίνονται και κολαπτήρια για διάφορους φασίστες, εγκληματικές οργανώσεις και τα συναφή, και καλούν και στο συλλαλητήριο, το οποίο προγραμματίζεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, το Σάββατο 5 η ώρα, εκεί, με αφορμή βέβαια περιστατικά φασιστικών επιθέσεων σε μαθητές. Σε ευχαριστούμε. Καλή Ομοσπονδία Γονέων, εκπαιδευτικά σωματεία και εργατικά σωματεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.